και λιγότερο με αυτό που κουβαλάω και την προσδοκία μου σαν νέος άνθρωπος τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου. Όσο αγαπώ τους γονείς που με γέννησαν, έτσι θα αγαπώ και την πατρίδα μου πάντα. Και όταν γεννήθηκε και ο γιος μου, κατάλαβα ότι αυτά τα τρία θα είναι πάντα μέσα στο αίμα μου. Όξι και τιμή Στεφάνος των αυτούς. Ένας υπέροχος παραδοσιακός γάμος και σας συνόδευσε στην εκκλησία ο γιος σας. Ναι, βέβαια, ποιος άλλος, ο πατέρας μου δεν ζει. Άρα, ο γιος μου, ο οποίος είναι το καμάρι της ζωής μου και το μεγαλύτερο παράσημο που θα μπορούσα να έχω σε αυτή τη ζωή. Ο γιος σας πώς αντέδρασε όταν του είπατε ότι θα παντρευτεί? Καλά τώρα, αυτά δεν θέλω να τα λέω. Ο γιος μου τότε ήταν εκεί και με κράτησε τόσο δυνατά από το χέρι, δείχνει και τη στάση του και τη σχέση μας. Πώς βιώσατε όλη εκείνη την ημέρα? Με συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί ήταν μια γιορτή για τη γυναίκα. Μια γιορτή για την αγάπη και για την παράδοση. Όλα αυτά τα κουβαλάω μέσα μου και τα πιστεύω πολύ δυνατά. Συμβουλεύετε το γιο σας τόσο επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά του? Και με συμβουλεύει.